Επισκέφθηκα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Είχαμε μια πολύ γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση. Τον ενημέρωσα για τις θέσεις του κινήματος αλλαγής και την πρόσφατη πρόταση που αφορά την αξιοποίηση των 72 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το νέο ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Με μεγάλη χαρά είδα ότι αρκετές από τις θέσεις του κινήματος αλλαγής απηχούν και στις προτάσεις που έκανε το Επιμελητήριο Κορινθίας. Πήραμε και ιδέες και απόψεις. Τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι πάρα πολλά. Υποχρέωση από το παρελθόν, δάνεια, μια δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία την ώρα που ισορροπούσε η κατάσταση ήρθε η πανδημία του κορονοϊού. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με μεγαλύτερη ρευστότητα, μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και στήριξη των μικρομεσαίων επαγγελματιών, αλλά και της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα που συνδέεται με τη μεταποίηση. Θεωρούμε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να κινηθεί σε αυτούς τους άξονες και νομίζουμε ότι εδώ στην Κορινθία θα μπορούσε, που συνδυάζει και τη βιομηχανική περιοχή και την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τη μεταποίηση, να είναι ένα μοντέλο που θα δοκιμαστεί πλέον το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εμείς στηρίζουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, θεωρούμε ότι μπορεί να διασφαλίσει καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε σε επαφή και επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια. Είχαμε τη χαρά σήμερα εδώ στο Επιμελητήριο Κορινθίας να μας επισκεφτεί ο βουλευτής του Κινάλ, κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι υπεύθυνος και τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του Κινάλ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα από τα θέματα που κυριάρχησε περισσότερο ήταν η ανάπτυξη και η δημιουργία του βιομηχανικής περιοχής και βιομηχανικού πάρκου στην Κορινθία. Συζητήσαμε θέματα τουρισμού, συζητήσαμε θέματα του πρωτογενή τομέα. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο κύριος βουλευτής και θα είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση και σε ανοιχτή κουβέντα για να συζητάμε τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Λοιπόν, ένα δώρο, τα προϊόντα της περιοχής μας. Να είστε καλά. Είστε καλά, θα τα τιμήσουμε και θα τα εκτιμήσουμε. Είναι σταφίδα, είναι λάδι, είναι κρασί, είναι φασόλια, είναι προϊόντα της περιοχής μας εδώ. Είναι για τις δύσκολες ώρες, για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε θερμιδικά. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.